Ο Κόκκινος Κατάλογος των Απειλούμενων Ειδών της Ελλάδας είναι ένα εμβληματικό έργο για την προστασία και διαχείριση της ελληνικής φύσης. Πάνω από 140 Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, με τη συνεργασία της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης, αξιολόγησαν περισσότερα από 11.000 είδη και τα κατέταξαν σε κατηγορίες κινδύνου εξαφάνισης. Σήμερα μπορούμε να προστατεύουμε τη μοναδική ελληνική βιοπικιλότητα αποτελεσματικότερα. Η κοινή ονομασία του είδους που αξιολογώ είναι ο Ασπροπάρης και η επιστημονική Νεόφρον Περκνόπτερους. Το είδος είναι μη ενδημικό. Είχε μια πολύ μεγάλη μείωση στη χώρα από τη δεκαετία του 80 έως σήμερα, μια μείωση της τάξης του 95%. Επιβιώνουν μόνο 10 άτομα στην χώρα. 4 ζευγάρια βρίσκονται στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου της Δαδιάς. 1 μοναχικό άτομο μόνο επιβιώνει στα Μετέωρα. 3 άτομα παρατηρούνται στην περιοχή της Ηπείρου. 1 άτομο μοναχικό και 1 διασυνοριακό ζευγάρι που μετακινείται μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας για αναπαραγωγή και τροφοληψία. Διακρίνεται εύκολα από τα άλλα συγγενικά είδη, όχι μόνο λόγω του μικρότερου μεγέθους του, αλλά και λόγω του λευκού πτερώματος και των μαύρων φτερών που βρίσκονται στην άκρη της φτερούγας. Διακρίνεται επίσης εύκολα από το έντονο πορτοκαλί χρώμα που έχει το χωρίς πούπουλα πρόσωπό του. Ο Ασπροπάρης είναι ο μοναδικός μεταναστευτικός γήπας στην Ευρώπη. Η εγκατάλειψη των παραδοσιακών μεθόδων κτηνοτροφίας είναι μια απειλή που έχει επηρεάσει το είδος στο παρελθόν, καθώς δεν βρίσκονται νεκρά ζώα στο περιβάλλον που είναι και η βασική τροφή του Ασπροπάρη. Η ηλεκτροπληξία σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι μια αιτία θνησιμότητας του είδους, καθώς επίσης και η πρόσκρουση σε πτερήγια ανεμογεννητριών. Η βασική απειλή για τον Ασπροπάρη είναι η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, μια πρακτική που χρησιμοποιείται εναντίον των σαρκοφάγων θηλαστικών, με τα οποία τρέφεται ο Ασπροπάρης και σαν αποτέλεσμα έχουμε την έμεση θανάτωσή του. Ο Ασπροπάρης αξιολογείται στην Ελλάδα ως κρισίμος κινδυνεύων για τους εξής λόγους: συνεχής μείωση του πληθυσμού, η περιορισμένη κατανομή στην Ελλάδα και τρίτον, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους του πληθυσμού του. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.